Μετά αρκετές ώρες δουλειάς έφτιαξα αυτή τη βάση, την ολοκλήρωσα με τις ράγες που θα κινείται η σέλα, όπως λένε στα αγγλικά, the saddle, sandal. Για ρίχτε μια ματιά. Βέβαια εδώ είναι πρόχειρα αυτά, θα μπουν άλλα πράγματα και εδώ πίσω θα μπει τροχαλίας για να παίρνει κίνηση από μοτέρα. Here is for the like this. Timer pulley. Το οποίο θα παίρνει κίνηση από κάποιο βηματικό κινητήρα, γιατί θα δουλεύει και ηλεκτρικά και χειροκίνητα από εδώ. Με δυσκόλεψε πολύ γιατί πάνω στις ράγες έβρισκε αυτό, κόλλαγε και δεν πήγαινε. Και τις ξανάβγαλα, τις καθάρισα παντού, τις έτριψα, τις γυάλισα και τώρα πάει πολύ καλύτερα. Πίσω έσφυγε, πίσω σφίγγει λίγο, αλλά πολύ λίγο. Βλέπετε. Έχω σφίξει και τις βίδες εδώ. Τώρα θα βάλω και το σύστημα εδώ που ρυθμίζει την πίεση. This metal. Look at this. Αυτό λοιπόν μπαίνει εδώ μέσα για να ρυθμίζει πώς θα σφίγγει και πώς θα δουλεύει χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Να αλλάξουμε μπαταρία. Αυτά ρυθμίζονται εδώ όπως ξέρετε για να δουλεύει η κίνηση με ακρίβεια. Πολύ σφιχτό. Thank you.
Κομπρεσόρ. Τώρα θέλει λίγο κάποιες μικρορυθμίσεις για να εντάξει, είναι λίγο σφιχτό εδώ πίσω, αλλά βασικά αυτός ο τόρνος που φτιάχνετε δεν θα είναι να πιάνει μακριά πράγματα από πίσω, θα είναι μόνο για κοντά εδώ στο τσόκ τετράγωνα πράγματα. Λοιπόν, η βάση εδώ που βλέπετε, στο πάτωμα εδώ που θα είναι σε ένα μπάγκο ξυλίνου, κάτω-κάτω από αυτές τις βάσεις. Από αυτές τις τέσσερις βάσεις, που θα ρυθμίζονται κιόλας για ισορροπία, αυτή η χοντρή λαμαρίνα και το πίσω μέρος εδώ, θα πάνε σε ένα ξύλινο πάγκο που έχω σκεφτεί να κάνω και εδώ πίσω μπαίνει ο κινητήρας. Σε πρώτα βίντεο το είχα βάλει και είχαμε κάνει τεστ και δεν μας χαλάει και σε τίποτα. Να το βάλουμε λίγο να το δούμε. Αρκεί να βγούμε. Α, τη βρήκαμε. Τη βίδα. Εδώ μέσα μπαίνει και ένα γκρόβερ στο ρυθμιστή εδώ πίσω, δεν φαίνεται. Για να τραβάει προς τα έξω, αλλά δεν πειράζει, το βάλουμε άλλη ώρα. Μπήκε η βίδα. Αλλάζουμε και αυτό το δωρί, που είναι για τη χαμηλή ταχύτητα. Εκεί. Και ας δώσουμε λίγο ρεύμα με πλαστικά. Thank you.
αυτή η βάση, φίλοι μου. Τώρα με το χέρι, βλέπετε, δεν κουνιέται καθόλου. Έχω ρυθμίσει τους ιαγώνες και είναι στο μηδέν. Όταν θα βάλω μπρος και θα έχει κραδασμούς, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτή η βάση εδώ, τούτη, η οποία αφού ρυθμιστεί στην ευθυγράμμιση σε σχέση με το τσόκ, με το ρολόι, θα μπει κάτι σταθερό στο τελικό αποτέλεσμα εδώ πάνω και θα μετακινούμε μπρος πίσω και έρθει στο ακριβώς. Θα κάνουμε 4 τσιμπήματα εδώ στις γωνίες, να το κρατήσει σταθερό, και μετά θα ανοίξουμε τρύπες για να μπουν βίδες και να το σφίξουν κάτω. Οι βίδες βέβαια θα μπουν εδώ από κάτω, τα παξιμάδια. Ή μπορεί να κάνω και σπήρωμα σε αυτή τη βάση εδώ, τη μεταλλική, που είναι 10 χιλιοστά το πάτωμα, και οι βίδες αυτές να βυθώνουν. Άλεν, για να μην μπορούν να ενοχλήσουν κάτι εδώ μέσα που κινείται. Πολύ δουλειά ακόμη, σιγά σιγά, για να έχουμε δουλειά όλη την άνοιξη. Πάντως είναι πολύ ζόρι να ρυθμίσεις ένα τσόκ με 4 ιαγώνες. Πολύ ζόρι. Και να το φέρεις στο μηδέν. Παρ' όλα αυτά, μετά από 10 λεπτά δουλειάς, τα κατάφερα και έβαλα αυτό το καλυμπρασμένο άξονα, που είναι και αυτός λίος και δεν χάνει. Τώρα, επειδή δεν το έχω βάλει αυτή η γραμμή το τραπέζι κάτω, εχθές είχα τραβήξει μια γραμμή που είχα κάνει πολλές δοκιμές και θα το βάλω περίπου εκεί. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνουν πολλές δοκιμές με μακρύτερο άξονα και πάνω στον εργαλειοδέτη να μπει ο μετρητής και να πηγαίνει προς τα πίσω για να βλέπουμε πού είναι η ευθυγράμμιση. Παρ' όλα αυτά, τώρα με το μάτι, κάτσε να το βάλω στο μηδέν. Σε διαδρομή 5 εκατοστά έχει φύγει ένα δέκατο.
το οποίο το 1 δέκατο το χάλασα. Είναι απειροελάχιστο τα εκατοστά του χιλιοστού, έτσι, και σε αυτή τη βάση τώρα εδώ τέτοιες κινήσεις είναι πολύ μεγάλες. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει μετά. Έτσι μια ιδέα σας δίνω. Αλλά εδώ κούκλος. Ένα περίεργο όμως συμβαίνει, εδώ σε κάποιο σημείο είναι 0, ενώ κάπου αλλού δεν είναι 0. Και εδώ είναι 0. Τόσο είναι. Αυτές εδώ που κρατούν τη βάση και μέσα εδώ δεν έχουν σφιχτεί ακόμη για την τελική ερευνήση.
Thank you. So much job. So much days work. Πολλές δουλειές, πολλές ημέρες δουλειάς. Τα μέταλλα αυτά εδώ όλα, πλάκα και αυτές οι ράγες και όλα εδώ, είναι από καλυμπρασμένο σίδερο. Είναι σχετικά έτοιμο. Αν λασκάω αυτές τις βίδες που κρατάνε τον οδηγό από κάτω, θα μαλακώσει κι άλλο, είμαι σίγουρος. Ειδικά εδώ πίσω που σφίγγει λίγο. Εδώ που αρχίζει και σφίγγει. Χειρότερο είναι. Όπως ήταν καλύτερο. Παίζει και κάποιο ρόλο εδώ. Δεν ξέρω. Στο τέλος, αφού ρυθμιστούν και όλα, θα ρυθμιστεί και αυτό. Αυτός ο άξονας είναι με βήμα 4 χιλιοστά. Δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πάρει καιρό. 16 με 4. Ακριβώς. Μια πλήρη περιστροφή. Θα μετακινείται το τραπέζι αυτό, δηλαδή αν βάλουμε εδώ μία γραμμή, δηλαδή εκεί στη γραμμή είναι 0 και περιστρέφουμε το τυχερολαβή 9 πλήρη περιστροφή θα μετακινηθεί 4 χιλιοστά. Μισό λεπτό γιατί κούλησε ο εγκέφαλος. Έτσι θα πάμε πίσω. Είναι 4 χιλιοστά. Το βλέπω εγώ με το μάτι, δεν μπορώ να βάλω το παχύμετρο, θα δω. Για να δω. Περίπου εκεί είναι, γιατί η μολυβιά δεν πήγε ακριβώς. Άρα, κάθε περιστροφή εδώ το άξονα φθηνό θα είναι μετακίνηση 4 χιλιοστά. Every 360 degrees the σάμβουλο moving 4 mm. This is 16 2 4 mm, this. Είναι τραπεζοειδής
άξονας και είναι για, μπορούμε να πούμε, για σκληρή δουλειά. Γιατί θα πηγαίνει μπρος πίσω και θα κουβαλάει διάφορα φορτία. Αυτά. Ευχαριστούμε, τα λέμε στην πορεία. Thank you. Please subscribe my videos. Ευχαριστούμε πολύ και όσο περισσότερες εγγραφές κάνετε και views, τόσο καλύτερα ένας YouTuber και ένας ερασιτέχνης μηχανουργός ευχαριστιέται. Γεια σας, φίλοι μου.